γειτονιά αυτή, καθένας μιλά και από μια γλώσσα δική του. Κι όμως, κατορθώνουν να ζήσουν, να ερωτευτούν και να πεθάνουν. Οι κάτοικοι οικοδομούν τη γλώσσα τους σε μικρή ηλικία. Την κατασκευάζουν από κομμάτι χαρτί, χώμα και μια πουκιά αέρα. Ίσως όταν τους ακούσεις για πρώτη φορά, να μην καταλάβεις. Αλλά η αίσθηση είναι κοινή, όπως ο ξαφνικός αέρας τη μέρα της πιο βουβής ξηρασίας. Όταν μάθεις να τους ακούς, τότε έκπληκτος θα συνειδητοποιήσεις πως όλοι τους λένε την ίδια ιστορία. Μια ιστορία επιβεβαιωμένα αληθινή. Λέξη προς λέξη, φράση προς φράση, παύση προς παύση. Με την ίδια όμως πάντοτε διαφορά. Κάθε φορά, το πρόσωπο που αφηγείται τοποθετεί τον εαυτό του πρωταγωνιστή. Μην βιαστείς να συμπεράνεις. Δεν αφηγούνται για να σε πείσουν πως αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του ιστερούμενου γεγονότος. Δεν αφηγούνται για να σε πείσουν πως η δική τους είναι η αληθινή εκδοχή. Αφηγούνται για να καθησυχάσουν τους εαυτούς τους πως αυτοί οι ίδιοι είναι αληθινοί. Σηκώνω ένα φέρετρο. Ποιον κουβαλώ, ποτέ δεν έμαθα. Κι ας κλαίω μέσα στον ύπνο. Τα πρωινά πονάει η πλάτη μου κι ακούω το ξύλο που τριβόταν στο δέρμα μου όλη νύχτα. Σαν τον Άτλαντα, κουρασμένος, σηκώνω τον δικό μου ουρανό. Κουρασμένος, σηκώνω τον δικό μου ουρανό. Μνημείο. Μου είπε πως τώρα πια έχει κακά όνειρα. Μπαίνει παλιό αμάξι στον κήπο και καταστρέφει όλα τα δέντρα που φύτεψε παλιά και πως είναι μικρός στο δρόμο με τις λάσπες και του κολλάει το πόδι και δεν μπορεί πια να περπατήσει. Και ήτανε λέει στο γήπεδο, στο 4-1 με τον Ερυθρό Αστέρα και πέφτανε λίγο-λίγο οι φωτοβολίδες, παφ, και ερχόντανε προς το μέρος του και έπρεπε πάση θυσία να βγει, να φύγει, να αναπνεύσει, αλλά το γήπεδο είχε γίνει χωάνι, ο ρηχείο σωστό και βαθύτατο. Και έπρεπε πια να αναριχάται χέρια, πόδια, να σηκώνουνε το κουρασμένο εφηβικό σώμα του γήπεδου πάνω στη σκάλα που τώρα είχε γίνει σκάλα πλοίου. Και ύστερα πως βγήκε ξανασασμένος και ήταν κάτω στα πατήσια, όλο μαχίες, και αυτός προσπάθαει να κρυφτεί, αναρχικοί και χαφιέδες παίζανε κρυφτό και δεν τον παίζανε, μόνο φωνάζανε το όνομά του και το φτούξε ελευθερία και το σέπιασα. Μου είπε πως τώρα πια έχει κακά όνειρα και πως μεγάλωσε η γενιά του και πάει,
αφήνει καμιά φορά ξηρισιά και δεν τον νοιάζει πια και πως είδε και τον παλιό του το δάσκαλο, τον παιδίατρο, τον συνανιώτη. Πολλά του έμαθε μυστικά της τέχνης, της ίασης και τώρα πως μεγάλωσε και πάει καλιά του κι αυτός, θρόμβος επί εδάφους CA, όλη μέρα στο σωτηρία, όλη μέρα ανάμεσα σωτηρία και υγεία, χωρίς να μπορεί να σε δει κανονικά. Και αυτόν τον είδε στα παλιά του, τις διδασκαλίες του και το καλαμπούρι. Αυτή είναι η ιατρική. Μερικές φορές βάζουμε καλσόν και μερικές δεν βάζουμε. Εννοούσε το καλσόν διαβαθμίσεως που ασκεί πίεση στα πόδια για να μην γίνει θρόμβος από την ακινησία επί της κλίνης και πάει στο πνεύμονα, όπως τώρα που αυτός που δίδασκε πεθαίνει. Αλλά έλεγα αυτό το μνημείο να πω με τις αρρώστιες, τα νοσοκομεία, τα συνήθη μακάβρια πάθη, αλλά επειδή το μακάβριο αντιστρατεύεται το αύριο και επειδή το μνημείο δεν είσαι ποτέ εσύ, το μνημείο είναι πάντα οι άλλοι, μεταξύ του μνημείου πατέρα και του μνημείου μνημείου, προτίμησα το μνημείο μνημείο. Εδώ είναι η χώρα που έχει για συνθήκη το μνημείο. Γι' αυτό δώσε βάση και άκου. Η εναρκτήρια εκδήλωση της ντοκουμέντα θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 9 Απριλίου στην Αθήνα. Πρόκειται για σύγχρονο project του Ross Birrell, σκοτσέζου καλλιτέχνη οπτικο-ακουστικών μέσων και λέκτορα στη Σχολή Καλών Τεχνών της Γλασκόβης. Έργο συμβολικού χαρακτήρα, το πιο εμβληματικό της ντοκουμέντα, έχει πρόθεση να δώσει μια σύγχρονη οπτική της πομπής των αλόγων και των υπαίων που απεικονίζονται στη ζωφόρο του Παρθενώνα, συνδέοντας τον μόρφο των ζώων με τον μόρφο των ανθρώπων. Γι' αυτό και η πρόταση που κατέθεσαν οι καλλιτέχνες και οι διοργανωτές προς τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου έλεγε ότι η έφυπη διαδρομή θα έχει μικρόσωμα σκυριανά άλογα τύπου πόνι. Εκτός από ένα που θα είναι άλογο υποδρόμου. Ωστόσο, η άποψη της εκπροσώπου της ντοκουμέντα Μελίνα Σπαθάρη, η οποία υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης επέλεξε τα πόνι γιατί απεικονίζονται στη ζωφόρο του Παρθενώνα, προκάλεσε τις ενστάσεις των μελών του ΚΑΣ. Στη ζωφόρο του Παρθενώνα δεν υπάρχει ούτε ένα πόνι. Όλα είναι κανονικά άλογα. Υπάρχει αναλογία ανθρώπων και ζώων. Κάτι που θα περίμενε να δει κανείς και στην πρότασή σας. Με κανονικούς αναβάτες επάνω στα πόνι, η πομπή θα είναι σαν καρικατούρα. Ξαναδείτε τη ζωφόρο, υπόθηκε χαρακτηριστικά, και ενώ τα μέλη του ΚΑΣ έδωσαν ομόφωνα τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση της Διονυσίου, Αρεοπαγίτου, για την πραγματοποίηση της εναρκτήριας εκδήλωσης, έβαλαν όρο τα άλογα να είναι κανονικού μεγέθους και όχι πόνι. Σύμφωνα πάντως με την εκπρόσωπο της ντοκουμέντα πρόκειται για project μεγάλης σοβαρότητας όπου έχουν εμπλακεί πολλοί φορείς το πιο εμβληματικό και συμβολικό έργο όλης της ντοκουμέντα. Η εμβληματικότητα πάση θυσία, η εμβληματικότητα σαν αντίστροφη αναβλητικότητα. Το πιο εμβληματικό όλης της ντοκουμέντα 14 δεν είναι μια φθηνή διαδρομή εντυπωσιασμού. Η εναρκτήρια εκδήλωση έχει διπλό χαρακτήρα, καθώς η έφυπη διαδρομή με μεγαλόσωμα άλογα υποδρόμου θα ξεκινήσει από την ελληνική πρωτεύουσα στις 9 Απριλίου και αφού διασχίσει 1850 μίλια σε 100 μέρες περνώντας από διάφορες χώρες θα καταλήξει πού? Στη Γερμανία. Σηματοδοτώντας τις τελετές έναρξης και λήξης στις δύο πόλεις αντίστοιχα, όπως το παλιό ντοκιμαντέρ του Θόδωρου «Κομμένη κεφαλή Αγγελόπουλου», «Η πορεία του αλόγου και το μετέωρο βήμα του» ή της πορείας. Οι αναβάτες θα είναι τιμένοι με ρούχα υπασίας, τα ζώα έχουν πιστοποιητικό υγείας από τη Γερμανία, ενώ θα υπάρχουν συνεργεία καθαρισμού και κτηνίατρος που θα ακολουθεί την πομπή. Συμπέρασμα. Καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα μας τους έχουμε και αυτοί μας καβαλάνε. Ρε,
Λες να βγει ο Σούλτς. Πάμε, Ντόλι. Τα χέρια ή τα πόδια της, ή μήπως τη φωνή. Τα μάτια όχι. Τα μάτια όχι. Πάντα ήταν σε κίνηση, σκυφτή. Τα χέρια κόκκινα, τα πόδια ξεφτισμένα και χοντρόπετσα. Αλλά γόνα Στίβενς, στο «Ο Αυτοκράτορας του Παγωτού». Το είδος του αργού θανάτου της μου επιτρέπει να την μνημονεύω τώρα, νεκροζώντανες. Οι ντόπιες, έλεγε, σαν ήρθαμε εμείς στην πατρίδα, σκουπίζανε το πάτωμα και με την ίδια σκούπα σκουπίζαν το τραπέζι. Στη σύντομη ετούτη αναδιήγηση, αφού κι αυτή γεννήθηκε εδώ, θα πρέπει άρα να την είχε ακούσει από τη μάνα της. Κρύβεται ένα κρέτο. Σκληρόπετσο, όπως οι φτέρνες της. Κόκκινο σαν το δέρμα των χεριών της. Ψωσιγλαμμένο σαν το βλέμμα της. Με το μυαλό διαρκώς να ετοιμάζει υποσκευές για κάπου αλλού. Τα σπίτια λάμπαν, οι αυλές τριμμένες, η πέτρα χιλιοσκουπισμένη. Τα πόδια των αντρών λυμμένα στη λεκάνη. Τα νύχια τους κομμένα στην πετσέτα. Την έβλεπα να σκύβει τη ράχη της μονάχα. Έλεγε. Τόσο πείσμα, όλος ο κόσμος θα μπορούσε να ξαναγεννηθεί από τη ράτσα μας. Τα ρούχα. Έλεγε. Παλωμένα, όμως καθαρά, καθαρά. Μάτια ηκίνητα, σκυμμένα, πόδια με κάλους, μισοβγαλμένα νύχια, μια κούραση παλήρια, μια κούραση σελήνη, μια κούραση ζωή. Στο δέρμα μου μπορείς, σε κάθε χώρο, σε κάθε τέλοντα πλέζοντας, να ακούσεις και να δεις αυτό το κρέτο. Είμαι φορέας εκγενετής. Φύγει όλοι από το σπίτι, αφήνοντάς μου τα κατάλοιπά τους στα κρεβάτια, στην τουαλέτα, στην κουζίνα. Δεν είχα κήπο, ευτυχώς. Ξεκρέμασα από τον τοίχο εκείνο το ηλεκτρικό σκουπάκι για τα ψίχουλα, εκείνο που φορτίζει και ρουφά μικροποσότητες, χωρίς να σου τσακίζει χέρια, μέσα και καρπούς, και σκούπισα τα πάντα με τη μία. Πάτωμα και κρεβάτι και τραπέζι. Μην ήμουν στην πατρίδα. Αυτό να λέγεται. Ωραία για ύπνο, γλύκες. Είναι αργά.
Η προσωπογραφία της Περσεφόνης ή το δίλημα. Η κόρη αγαπά τη μητέρα. Αγαπά τη μητέρα τόσο που σχεδόν λατρεύει τη μητέρα. Η κόρη αγαπά τόσο τη μητέρα που μισεί τη μητέρα. Η κόρη τη μητέρα μισεί γιατί αγαπά τη μητέρα τόσο που η αγάπη για τη μητέρα δεν αφήνει την κόρη να αγαπήσει. Την κόρη δεν αφήνει να αναπνεύσει. Η αγάπη για τη μητέρα δεν αφήνει την κόρη να ζήσει.
ταινία ή μετά τον πατέρα. Τις ιδέες τις γεννά μια κάθοδος και τον πατέρα, η ακάθοδος ενός ολέθρου πτωτικού. Ο όρνεθρος της έρχει, της μιλά σε αυτές. Της γεννά μια ολέθρη ομιλία, μια πτώση εκκρεμής, συστροφική. Οι ιδέες είναι παιδιά μιας τέτοιας στροφής, βίαιης, ξαφνικής και ολέθριας. Και τις δημιουργεί, τις κατασκευάζει με λίγο σώμα που πονά, μια πτώση. Έξω από το σώμα του είναι ο ομφαλός του σώματός του. Έξω, σε άλλο σώμα. Εκεί, έξω. Ήπταται, πάλεται, κολυμπά στον αέρα μόνος. Έξω από το σώμα του είναι ο ομφαλός του πόνου. Και από τον πόνο του, έξω. Και τον κουβαλά. Πόνος είναι ο χώρος όπου αυτό το διαφανέσον που λέγεται πόνος μιλά. Που λέγεται πατέρας. Μιλά βουβά, μιλά αναπάντεχα. Διότι το σώμα λέγεται μόνο και γι' αυτό διαφεύγει, πάντα φεύγει και έρχεται. Πατέρας είναι ο απόκρινος χώρος όπου αυτό το διαφανές, το διαφεύγον όν που λέγεται, αποκτά σώμα. 2. Σώμα είναι η αδιόρατη ύλη του πραγματικού, κάτι πραγματικού. Το σώμα δεν έχει τίποτα το εικαστικό. Το σώμα είναι μερικό, τοπικό και ερχόμενο. Ο πόνος δεν είναι όν φυσικό, είναι όν αδύνατο. Ο πόνος δεν έχει σώμα, φέρει ένα σώμα. Φέγγει ένα σώμα, το φέρνει, θα έρθει και φέγγει. Έρχεται, είναι αυτός, αυτός που έρχεται και σπαράσεται τον πόνο. Μόνο για μας έρχεται και ακουμπά εδώ, μόνο για εμάς στέκεται εδώ, σαν πίνακας, σαν πίδακας και σαν πύλη. Κάφτα. 3. Σαν όρεθρος εκεί. Κατοικεί και εργάζεται εκεί. Κάτι ξένο σαν σώμα, κάτι ξένο στο χώμα εργάζεται εκεί. Κάτι σιωπηλό σαν πίνακας, κάτι διάφανο σαν γυναίκα που πλέκει. Που πλέκεται εκεί, γύρω από εκεί, πλέκει αυτό που θα έρθει με το χώμα. Πλέκει με σιωπή, σιωπηλά, πίσω από τα μεγάλα και σκοτεινά παράθυρα, τα τεράστια κάδρα αυτού του διχασμού, τους πελώριους πίνακες αυτού που έρχεται. Πλέκει εκεί τον πόνο, διότι ο πόνος κοιτά, έρχεται, εργάζεται και πλέκει. Εκεί. Μέσα από τις πλέξεις των υμάτων τρέχει υγρός και άοσμος. Από τα πλεκτά του σώματα ανάμεσα φαίνεται αχνός, αυτός. Αυτός που κουβαλά, αυτός που φέγγει, αυτός από τον οποίον φέγγει και μπλέκει εκεί τον πατέρα. Τον πατέρα σαν άγνωστο, σαν ξένο και αργό. Άργυλος, άϊχος κόσμος πραγματικός. Άγνωστη, άγρια αυγή, σαν γη νεαρή, σαν νέα, άγρια γη, που την κουβαλά, τον κουβαλά, σαν σώμα την κουβαλά και τον φέρνει αργά. Πόνος είναι αυτό που μένει και παραμένει άγνωστο, που μένει να εφευρεθεί. Η πόρτα είναι άσπρη, ψηλή και κλειστή. Δεν την έχουν κλειδώσει, μπορώ να την ανοίξω. Αλλά δεν θα ωφελούν σε αυτό, αφού ξέρω πως δεν θα θέλουν. Από μέσα ακούγονται φωνές και γέλια, ένα πικάπ που παίζει μια μουσική με ξένους στίχους ακατανόητους. Εγώ είμαι απ' έξω, δεν έχω ψηλώσει ακόμη, δεν έμαθα αγγλικά, δεν αγαπώ κανένα γόρι. Είμαι απλώς κλεισμένη απ' έξω. Χτύπα και θα σου ανοίξω. Ντρέπομαι. Θα ενοχλήσω. Δεν είμαι σαν κι αυτούς. Κρύβω το πρόσωπό μου στις παλάμες, υδρώνω. Κάθομαι σταυροκόπη στο πάτωμα και περιμένω. Χτύπα!
Όχι ακόμη. Μπορεί αργότερα, όταν μαζέψω θάρρος, όταν σταθώ στο ύψος μου, όταν θα έχω κάτι να πω. Είπα και θα. Όχι. Ακούω αυτό το τραγούδι, πολύ μ' αρέσει. Το ξέρω απ' έξω, αν θες το λέω σαν πείμα. I can get no satisfaction. I can get no. No, no, no. Ξεχνέμαι. Το τραγουδό δυνατάω στο τέλος. Χτύπα και θα. Κάποιος ανοίγει την πόρτα. Ένα κορίτσι πανύψηλο. Φοράει μήνυμα, μόλις με βλέπει, βάζει τα γέλια. Ω Θεέ μου, λέει. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Καλώς όρισες το 1971. Μες στο δωμάτιο χορεύουν όλοι. Τα λόγια έχουν μακριά μαλλιά. Ένα από αυτά είναι αδερφός μου. Με κοιτάζει περήφανος. Ρωτήστε τον, λέει, να σας πει. Ρωτήστε τον για το συγκρότημα. Κοκκινίζω στα αυτιά. Βγάζω το δίσκο τοπικά, με ρωτούν. Περιμένουν, ενώ εγώ απλώς κοιτώ το δωμάτιο. I can get no satisfaction. I can get no. Περίεργο τρελό δωμάτιο, με ένα ταβάνι όλο γωνίες. Βλέπω το μέλλον. Αυτό θα γίνει μια μέρα δικό μου. Χτύπα. Εδώ θα γράψω τα πρώτα μου πείματα. No, no, no. Όταν θα φύγουν όλοι αυτοί, όταν τελειώσει αυτός ο χορός, όταν αρχίσω να μαθαίνω αγγλικά και θα σου ανοίξω. Πάλι ρωτούν. Περιμένουν. Είναι τώρα πολύ σοβαροί. Σαν γέροι μου φαίνονται, σαν γονείς, σαν μεγάλοι. Τι το ήθελα. Satisfaction. Γιατί πήγα σε αυτό το δωμάτιο, δεν καθόμουν καλύτερα απ' έξω. Ποιοι το λένε, ρωτούν. Έλα, πες μας. Πώς τους λένε αυτούς που το λένε? Δεν μου βγαίνει φωνή. Έλα, πες μας. Rolling Stones, ψιθυρίζω και βάζω τα κλάματα. Rolling Stones. Τρίτο γύμνασμα. Ελάχιστα στιγμή προς τα αυτοί. Δεν θα κολλάω το στομάχι στο τραπέζι. Και θα κουμπώ το αριστερό πέκτημα πάνω του ελαφρός. Επάνω από ελαφρός. Το δεξί μου χέρι θα πέχει από τα πλευρά μου τρία δάχτυλα. Το δεξί μου. Το δεξί μου χέρι θα απέχει από τα πλευρά μου τρία δάχτυλα και από την άκρη του τραπεζιού αγώνας θα προεξέχει πέντε. Θα μάθω να γράφω σωστά. Κάτω από το τραπέζι αριστερά. Θα κρατώ την πλάτη ίσια, ελάχιστα σκυμμένη προς τα προς. Η οποία θα σχηματίσει με το μυρό. Δεν θα κολλάω το στομάχι στο τραπέζι και θα κουμπώ τον αριστερό βραχίωνα πάνω του ελαφρώς. Ελάχιστα σκυμμένη προς τα προς. Το δεξί μου χέρι θα πέχει από τα πλευρά μου τρία δάχτυλα. Και από την ακμή του τραπεζιού ο αγώνας θα προεξέχει πέντε. Κάτω από το τραπέζι η αριστερή μου κνήμη θα είναι ελάχιστα πιο μπροστά από τη δεξιά. Η οποία θα σχηματίζει με τον μυρό αυτή γωνία. Για να συνηθίσει γρηγορότερα το χέρι, θα γράφω κάθε μέρα. Τα μεγάλα αμετάθετα, τα μικρά κινητά. Θα μάθω να γράφω σωστά, δια κράσεως, παραθέσεως και συμβολικός. Θα μάθω να γράφω σωστά. Για να συνηθίσει και το μάτι, θα διαβάζω ό,τι γράφω δυνατά. Παραδείγματος χάρη. Ένα σωρός σώμα. Φορές φορές μικρό οδοντοτό, φορές φορές μεγάλη πλάνη. Με τα βίας σώμα λιμνούμε ρηπιδόνι. Ακριβώς ούτε στέκει ούτε δε στέκει. Ποτέ του τα χέρια του το ένα με το άλλο δεν χτύπησε σεμνά. Το σώμα φως μου είναι μάγια, είναι κύκλωμα. Έχει πυρετό, θέλει μπισκότο. Ιστερόγραφο, σώμα,
σε στενά χωρό κορμάκι. Θα μάθω να γράφω καλά και θα σκεφτώ αέρα και του το κατέβασα με δύναμη στο τραπέζι. Σήκωσε με το άλλο χέρι την καρέκλα, έπιασε τον άντρη στάμου τους ώμους και τον κάθισε κάτω. Έκανε ένα βήμα πέρα, σταύρωσε τα χέρια στο στήθος και πήρε την προηγούμενη στάση του. Ο Μεντελστάμ άφησε το χαρτί του κάτω, γύρισε και άνοιξε τα χέρια του σαν στο θέατρο. «Ρομέε, Ρομέε, περήφανε, άσε τον Μερκούτη όσο να σε διασκεδάσει λιγουλάκι, πριν τον ξαπλώσουν κάτω οι Καπουλέτη». Ένα κοτσίφι πήδηξε στο περβάζι. Ο Παστενάκ γύρισε απότομο. «It is the nightingale, and not the lark», τον καθησύχασε με στόμφο ο Μεντελστάμ. Ο Παστενάκ έκλεισε το παράθυρο. Το κοτσίφι μετατέθηκε στο απέναντι κλαρί. «Ένα πικρούτσικο φαρμακάκι, περιστεράκι μου». «Δεκάξι στιχάκια, όλα κι όλα, ψυχούλα μου. 16 πικρούτσικα στιχάκια για το γλυκύτατό μας πατερούλι, το νέο φαρμακερό γιατρό Σόφι, του Χαμερπούς, δόκτωρος, αμυγδάλι, η νέα εφεύρεση του δελήνου εβραίος κόλικα. Θα κάνει καλό σε όλους τους κοιμόμενους υπότες αυτής της ευλογημένης χώρας». Ο Παστενάκ αναστέναξε, τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε. «Εμπρός ξεκίνα», είπε θυμωμένα, αδυνατώντας να ασχημένει τη φωνή του. Ο Μεντελστάμ διάβασε. Το κοτσίφι ξαναχτύπησε το τζάμι. Ο Παστενάκ σήκωσε το βλέμμα. Το κοτσίφι έδειξε με το ράμφος δύο άντρες να μπαίνουν στους θάμνους. Ο Παστενάκ σηκώθηκε, έπιασε τον Μεντελστάμ από τους ώμους, τον σήκωσε σαν κούκλα, άνοιξε την πόρτα, έσπρωξε τον Μεντελστάμ στο κατώφλι και έκλεισε την πόρτα πίσω του. Οι άντρες ξεμάκρυναν από τους θάμνους. Το κοτσίφι εξαφανίστηκε. Ο Παστενάκ απόμενε στη μέση του σαλονιού και ένιωσε πιο ψηλός από ό,τι έπρεπε. Τον Μάιο χτύπησε το τηλέφωνο. «Βαρίς Λενίνταβιτς, εδώ Κρεμλίνο». Ο Παστενάκ τράβηξε αυτόματα την καρέκλα και κάθισε. Κράτησε το ακουστικό και με τα δυο του χέρια. «Ο σύντροφος Στάλιν επιθυμεί να σας μιλήσει, σύντροφε. Αναμείνατε στο ακουστικό σας». Το κοτσίφι πήδηξε στο περβάζι. Ο Παστενάκ, κρατώντας το ακουστικό με το ένα χέρι, του έκανε νόημα με το άλλο να φύγει. Το κοτσίφι μετατέθηκε στο απέναντι κλαρί. «Παστενάκ, Στάλιν εδώ. Για πες μου, θυμάσαι εκείνη την αμυγδαλόπαστα που πέταξες προχθές έξω από την πόρτα? Πετάνε τέτοιες νοστιμιές, βρε πόρια. Καλά που είμαστε κι εμείς. Εδώ, εδώ είμαστε. Εγώ και η αμυγδαλόπαστα. Άναψα τον φούρνο να την ψήσω. Κι ώσπου να κάψει ο φούρνος, την έβαλα να μου τραγουδάει τα 16 της στιχάκια. Έβαλε και τον τορτούριν να τη ζυμώσει λίγο παραπάνω. Θες πέσει ο έδεσμα. Μάντελ, μίγδαλα, στο μήλο, μίγδαλα, στην πρέσα, μίγδαλα, στην έγκαινη. Όι, γουργουρίζει το στομάχι μου και ο φούρνος αργεί. Λίγο ακόμα και θα έτρωγα εσένα. Μα την τα θες κανένα πόρια. Εσύ δεν αξίζεις τον κόπο, ψηλός, κουκαλιάρης και άνωστος. Συγκάτοχος του Λεύ Ταλστόι, στα σύννεφα πάνω από τον πύργο μου, εχ, καημένη πόρια. Ενώ αυτός, νοστιμιά, 16 οκάδες ζούμι μου έβγαλε. Τελείωσε. Αυτόν θα φάμε. Γράφει ο Ζντάνοφ. Κρίμα μόνο που δεν σε έχω εδώ, παρούσα. Να σε στήσω στο πλάι του ευθυτενή και με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Του χρειάζεται ένας οδοδείκτης υπέρτερος στον δρόμο του για τα ουράνια. Η γραμμή έπεσε. Το κοτσίφι έσπασε να σημαίνει ορόθη στον αέρα. Ο Παστερνάκ σηκώθηκε από την καρέκλα του Μεντελστάμ, γονάτισε πίσω της, την έπιασε από τους ώμους και ακούμπησε το λαιμό του στη ράχη της. Με ειδονή φαντάστηκε τον πέλεγκι της λιμνητό μου. Έτσι γονατισμένος ένιωσε πάλι πως ήταν πιο ψηλός από ό,τι έπρεπε. Με λένε δαίμονα, δηλαδή ο Θεός.
και είμαι εδώ για να μιλήσω για το δέρμα του ανθρώπου. Με βάρκα για δέρμα έφτασα στην ακτή τους μέσα από τη θάλασσα. Θάλασσα θα πει άγνωστο. Ακτή τους θα πει δέρμα τους. Ο θέλος θα πει η επιθυμία του φωτός. Έχασα το φως μου όταν κατάλαβα ότι μπορεί να χάσω το φως μου. Αιτία μου, δυσδαιμόνα μου, γιατί με αγαπάς. Σε λερώνω ιδανικό. Κάθε τρύπα του σώματός μας, κάθε τρύπα στο δέρμα μας είναι χώρα της γλώσσας, χώρα του άλλου. Να σκοτωθώ ξεκίνησα και έπεσα πάνω στο δικό σου σώμα. Ηλιοκαμένας πλάχνα δεν υπάρχουν. Δέρμα αποτρόπαιο. Άφηνες να υπάρχει η ψυχή της χωρίς τα μάτια μου. Εγώ εφήβρα τον Ιάγο, όπως εφήβρα και κάθε σιγουριά όταν τη χρειάστηκα. Δεν πλανήθηκα ποτέ. Τίμιο Ιάγο, τίμιο σε λέω πάντα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτε παρά αυτό. Αυτό είναι το σπίτι μου. Και όταν τα χέρια μου έσφυγα γύρω από το λαιμό αυτού, του πιο λευκού μου κύκνου, δεν είχα ζύγια μέσα μου σταλιά. Σε πόλεμο σκότωσα. Υπήρχε ο άλλος και ο πόλεμος μηνόταν. Καθέναν από εσάς τα σκότωνα, παιδιά της ίδιας νύχτας. Φαντασματάκι μου, τίποτε πραγματικό δεν θα σ' αγγίξει ξανά. Αποτρόπαιο σκότος, σε φόρεσε επιτέλους σαν δέρμα. Και το δικό μου σάπισε. Διαλύθηκε η παρηγοριά και όλοι δεν έχω πια ανάμεσα σε μένα και στον κόσμο. Αυτή η αχανής αθώα γη που αγγίζει και αγγίζεται από δύο σκοτάδια. Αυτό είναι το δέρμα. Φρίκι μου. Τώρα το βλέπω. Μέσα και έξω από το δέρμα δεν ξέρω τίποτε. Ω φρίκι δική μου. Ο ξένος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο άλλος. Αφρική θα πει πραγματικό. Αφρική θα πει... Ετός του ανήμπορου φωτός είμαστε όλοι φαντάσματα. Τη δυσδαιμόνα θανάτωσα ως εαυτόν. Τώρα πρέπει να πεθάνω ως άλλος. Με το σπαθί μου θα διασχίσω τη γλώσσα σας. Να πεθάνει η γλώσσα σας. Να πεθαίνει η γλώσσα. Να μη σημαίνει τίποτε. Να μη σημαίνει τίποτε. Να σημάνω μόνο άλλος εγώ. Όσο πήγω το μαχαίρι, εσείς γράφτε ακόμη πως μια φορά στο Χαλέπι, όταν ένας τραβούκος αλυταφόρος Τούρκος χτύπησε ένα βενετσιάνο βλαστημώντας το κράτος, άρπαξα από το λαιμό το σκύλο του συνδεμένου και τον έσφαξα, έτσι. Ο μαύρος ο θέλος διαπερνά το σκοτάδι μου. Να μη σημαίνει τίποτε. Να σημάνω μόνο εγώ. Το τέλος. Και πετρώσει. Ας μη μου δείξουν άλλο σεβασμό οι κομμωτές του κόσμου. Θέλω ήσυχα να περπατώ σε μια μεγάλη πόλη, χωρίς να με αγγίζουν με τα φρέσκα τους χέρια αγενείς νεαροί που γυρεύουν το νόημα. Ας τελειώσει κάποτε η ζωή μου σε άσυλο θρηλυκών γερόντων. Η Μέδουσα, με μία ματιά, ας μιλεύει τους τάφους μας από τα ίδια μας τα σώματα. Οι ερημίες, με άνοια, ας αυτοτιμωρούνται. Ας φρουρεί ο Κέρβερος το παλιό του ρολόι
και ας τρέχουν οι καθαριστές να σφουγγαρίζουν τα σάλια από τα κεφάλια που απομένουν στο σώμα της Λερναίας Ύδρας. Και ας έρθει άλλος πια σε αυτό το πόστο. Με κακογράψατε αρκετά. Με μεταφράσατε άγαρμα και με κουτσομπολεύετε χωρίς κανένα ίκτο. Αφήστε με να κοιμηθώ. Και αν μείνετε πιστοί στα λείψανά μου, χάρισμά σας. Μα επινοήστε μερικούς ακόμα, να έχετε να αλλάζετε. Βιρτζίνια, πρέπει να ξέρω. Γέμισες τις τσέπες σου με πέτρες βιαστικά ή αργά-αργά τις ξεδιάλεξες, ζυγίζοντάς τις μία-μία, επί ώρα, όπως κάποτε παρατηρούσες ένα σημαδάκι στον τοίχο. Και για ποιον άφησες καπέλο και ραβδί στην όχθη. Βιρτζίνια αποδεικνύεται πως ούζ σημαίνει απλά νερό. Η κέλτικη ρίζα ούθσο ινδοευρωπαϊκή ΙΕΔ. Ο υδάτινος σου χάμος. Να ήταν λόγω εκείνης της ευνίδιας ευωδιάσαν από θάλασσα 4 μέρες πριν την τελευταία Παρασκευή του Μάρτη. Διασταυρώθηκες άραγε με τις πέστροφες που ανέβαιναν προς τις πηγές για να γεννήσουν. Και τι έμαθες στο βυθό 3 εβδομάδες. Καθώς έπλες σύννεφο με βαρύ πανοφόρη, Βιρτζίνια. Πέρασες το φως.
μου αρέσει. Μου αρέσει. Τρέχω, γιατί τρέχει κι αυτός. Γράφω, γιατί γράφει κι αυτός. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, μπορεί να κλείσουν τα σύνορα. Αν μείνω εδώ, θα φτάνω τους λόφους. Δεν είναι λίγο. Και τα θυμάρια στον ουρανό δεν είναι λίγο. Έτσι, θα κάνω τις θυσίες μου, γιατί μου αρέσει ο Θεός. Άτρακτος. Το σώμα, αρχιπέλαγος. Οφθάλμης, δεμένες νύκτος άωρος. Νομίζουμε ότι κοιμόμαστε, αλλά στα μάτια μας παραμονεύουν οι ώρες. Η διχαλωτή γλώσσα που φτιάχνει μια καμπύλη που διεκδικεί την αναπνοή. Το σώμα, ένας κύκλος που γίνεται μισοφέγγαρο και μετά χάνεται στο νερό. Νομίζουμε ότι κοιμόμαστε. Κρατάμε στα χέρια μας τα φύλλα και τις σάβρες που μαζεύονται στο κρεβάτι και τρέχουν πάνω κάτω σε σπονδυλική στήλη που μοιραζόμαστε με το αγόρι που τρωβάει φωτογραφίες συνέχεια μπροστά από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Μου λες, είναι ώρες τώρα που είμαι εδώ πάνω και δεν το παίρνω απόφαση να πεθάνω. Τα δάχτυλα ενωμένα με μεμβράνη, φτερά νεκτερίδες. Οι αρτηρίες πάλονται. Οι λέξεις εντοπίζουν πλέγματα. Νομίζουμε ότι κοιμόμαστε. Πέτρες που τις λιώνει το αίμα που κολλάει στα πέλματα. Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα. Τα χέρια βυθίζονται στους χάρτες. Οι οπές του προσώπου καλύπτονται από χώμα. Το στόμα λιγοκλίνει. Είμαστε σίγουροι ότι είμαστε άλλοι. Με όλοι ονειρευόμαστε ότι είμαστε ο ίδιος άνθρωπος. Μοιραζόμαστε το ίδιο δέρμα. Ίσως έτσι να κάνουμε αυτό που θέλουμε, χρησιμοποιώντας το σώμα του άλλου. Μετά, απλά θα εξαφανίσουμε το κουφάρι. Νομίζουμε ότι κοιμόμαστε. Κολλάμε τη μύτη μας πάνω στην οθόνη που παίζει σε λούπα ένα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Το ίδιο πρόσωπο. Μπλε, σκούρο μπλε, σχεδόν μαύρο.
το κόκκινο τρένο. Όταν έφυγαν όλοι από το σπίτι, κάναμε έρωτα στο δωμάτιό μου. Ήταν εύκολο. Μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προετοιμασία. Αμέσως μετά βγήκαμε στον δρόμο. Πήγαμε στην τράπεζα, το ταχυδρομείο και το πρακτορείο εισιτηρίου. Με τα βίας προλαβαίναμε το κάθε τι. Κάτι μας κυνηγούσε. Τέλος, μπήκαμε στον τεράστιο κεντρικό σταθμό για να γυρίσουμε πίσω. Ενταθήκαμε μέσα στην κυματοειδή κίνηση του πλήθους. Περπατούσαμε χωρίς να αγγιζόμαστε. Όπου είναι αυτός, θα είμαι και εγώ, σκέφτηκα. Αυτό μου φάνηκε ξαφνικά πολύ παράξενο. Όπου πήγαινε ήταν τόπος. Κοίταζα μπροστά μου το κεφάλι του με τα γραφωτά μαλλιά. Μερικές φορές πλησίαζε εκεί το πρόσωπό μου, άνοιγα τα μάτια μου και άφηνα τα γράφια να αγγίξουν τις κόρες. Οι κόρες τότε έκλειναν. Υπήρχε ένας ρυθμός εκεί μέσα. Άμα συγκεντρωνόσουν, μπορούσες να τον αφουγκραστείς για να φτάσεις στον προορισμό σου. Εμείς όμως δεν πηγαίναμε πουθενά και έτσι σιγά σιγά η κίνηση μας πετούσε έξω, στα περίχωρα. Σε εκείνη την περιοχή βρίσκονταν και άλλοι που παραπατούσαν ή χασομερούσαν, στέκονταν σε παρέες ή σου ψηφίζαν κάτι όταν περνούσες δίπλα τους. Κάτι να τους δώσεις, κάτι να πάρουν. Αυτοί διέσχιζαν το ρυθμό. Τον άρπαξα από την μπλούζα ξαφνικά και καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι. Όχι όπως κάθεσαι, αλλά όπως πέφτεις. Ο σταθμός ήταν ένα περιόλαιο τύμπανο, μέσα στο σώμα μου. Δεν φαινόταν, αλλά κάθε τόσο τραγαζόμουν. Πήρε μια τούφα από τα μαλλιά μου και την τύλιξε γύρω από το δάχτυλό του. Την τύλιγε όλο και πιο σφιχτά μέχρι να με πονέσει, μετά την ξετύλιγε και ξανάρχισε. Μια ψηλόλυνη φιγούρα με καφέ κουστούμι πλησίασε στο τραπέζι. Ζήτησε λεφτά με ψεύτικη αριστοκρατική προφορά και άπλωσε ένα μαύρο χέρι με τα δαχτυλίδια. Ήταν ένας ελκυστικός άντρας γύρω στα 60. «Μήπως είναι εδώ το Βόξαλ?» ρώτησε. «Όχι», του είπα εγώ. «Εδώ είναι η Βικτόρια». «Θεέ μου», είπε τότε ο άντρας μιλώντας στον αέρα θριαμβευτικά. «Είμαι εντελώς χαμένος». Το δάχτυλο ελευθέρωσε τα μαλλιά μου. Κοιτούσα με προσοχή τώρα τον τύπο να απομακρύνεται. «Τι θέλεις να σου πάρω?» του είπα. «Κερνάω». «Ένα κόκκινο τρένο», μου απάντησε. Αν ορίζεις τη σκόνη που γλιστράει και απλώνει, αν μπορείς να μου κλέψεις του καπνού το ρυθμό, αν τους χάρτες σου σκίζεις και μαζεύεις το χιόνι, αν λιωμένα παπούτσια στο δουλάτι φυλάς, αν με ήχους βημάτων τα βλέφαρα κλείνεις, τότε θα έρθω για σένα. Με ένα κόκκινο τρένο. Θα σε πάρω μαζί μου, σε ένα τόπο χαμένο.
σύμπαν. Γη. Αΐρ. Πύρ. Εσύ. Εσύ. Η ομορφιά φεύγει πάντα μπροστά με ποδήλατο. Νάτι, δες. Πάει. Δες πάει. Δες πάει. Τραγούδι μας. 17 εκ του του 9. 17 εκ του του 9. Η μέρα που είχες πει. Η μέρα που είχα πει. Και πριν σε γνωρίσω. Και πριν σε γνωρίσω. Το σώμα σου ήταν. Το σώμα σου είναι. Ήταν, είναι, ήταν, είναι, ήταν, είναι, ναι, ναι, πάντα μέσα στα όνειρά μου. Μέσα στα όνειρά μου. Εσύ αφή μου, μη με αφήσεις, αφού εσύ αφή μου, αφού εσύ με ζεις, μα με σούσεις της ζωής μου. Εσύ αφή μου, αν θες μακριά μου αφήσου, που πάντα αφή μου θα είσαι και μη με σώζεις. Ζή μου, έλα ζωή μου, ζήσε με. Εσύ αφή μου, αν θες μακριά μου αφήσου. Εσύ αφή μου, μη με αφήσεις, αφού εσύ αφή μου, αφού εσύ με ζεις, μα με σούσεις τη ζωή μου. Πρώτο ποίημα για σένα. Που ντύθηκες βράδυ πρωτοχρονιάς γυναίκα και κανείς δε ρώτησε που σε έβλεπε αν είναι από κρυά. Ήξερα, δεν είναι. Τρόμαζα. Δεν είναι. Όμως εσύ, για να χτυπήσεις μια μεγάλη μοναξιά στο μέτωπο, έτσι τριγύρισες γλυκύτατα στους δρόμους και υπήρξες. Πετριά. Στη δική τους μοναξιά, αγάπη μου. Όχι στη δική σου. Έλα. Ησύχασε άφοβε μου. Το τέλος του έλους είναι. Ξανακάντω.
Στίβης Γιαννής που δεν είναι εδώ. Ορφέας. Ρηγμένη στο τώρα, με τη φόρα του χτες και του αύριο τραγουδάς, φωνή της άνοιξης, τον αέρα των φορτωμένων μυρωδιές, από αλλού και από εδώ και από αυτό που έρχεται. Αυτόν εμείς περιμένουμε, καθώς ακούγεται πλησιάζοντας φορτωμένος, αλλά ελαφρύς, όπως ελαφρύ αλλά πλήρες πετάει και τραγουδάει το κεφάλι σου. Ξεβράζεται στην ακροθαλασσιά με το κύμα, δίνει ρυθμό στους κοπηλάτες, μαζί του τραγουδούν και λάμνουν, ενώ οδηγεί τα ψάρια στον αφρό, τα ψάρια στα σκοτεινά ερεβόδη του βυθού βάθη. Δελφίνια, λιοντάρια, ελάφια, θηρία του κάμπου, να ακούσουν, σταματούν στον ήλιο του απογεύματος, ο γύφτος σβήνει το μεγάφωνο, κοκκινόχωμα, καστανόχωμα, καστανόχωμα, κοκκινόχωμα φωνάζει, χώμα για όλα τα βαλκόνια γυρίζει να πουλήσει, καθώς μέσα στο σούρουπο τη δυνατή ζαλιστική ευωδιά του θάμνου Αγγελικούλα ο χλιαρός αέρας φέρνει τη δική του Αγγελικούλα ευρυδίκη με το δικό του χώμα αγκαλιασμένη σκέφτεται και τραγουδάει δίχως ανάπαυλα, γνωρίζει πως όταν σιωπήσει δεν μπορεί παρά το κεφάλι προς τα πίσω να στρέψει, τα προηγούμενα να κοιτάξει και να χαθεί αυτός και αυτή και ο ήλιος της άνοιξης και το επόμενο ωραιότερο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε πολύ! Ακολουθεί πάρτι!